Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Είναι τα ομιλήματα, φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 41-18-640. Επικοινωνήστε μαζί μας. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Βροχίδου που καταγράφει τις παρατηρήσεις σας και τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Εμείς θα συνεχίσουμε για μια τελευταία εκπομπή σήμερα από το βιβλίο Αντίδωρο της Μαρίας Μούρζα από τις εκδόσεις Άθος, να διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα. Ένα βιβλίο με σκέψεις γύρω από την πνευματική ζωή και την πορεία του ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο, με τις πολλές απαιτήσεις και τον πολύ πόνο, τις πολλές δυσκολίες που πάντοτε έχει η ανθρώπινη ζωή, μία ακόμη από το γεγονός που προκύπτει από το ότι ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, ίσως περισσότερο από ποτέ, αδιαφορεί για τον Θεό, χωρίς να λογαριάζει ότι ο Θεός υπάρχει, είναι ζωντανός, είναι ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για χάρη του ανθρώπου και επομένως μπορεί να του δώσει το νερό της ζωής, αφού ο ίδιος είναι η πηγή της ζωής. Ο άνθρωπος όμως επιμένει να είναι μακριά από τον Θεό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στην τελευταία μας εκπομπή μιλούσαμε για το πώς μπορεί κάποιος να ανατρέφει τα παιδιά, γινόμενος ο ίδιος παράδειγμα αγάπης προς αυτά. Και μιας και δεν ολοκληρώσαμε αυτό το κεφάλαιο, θα το συνεχίσουμε. Έτσι σώζονται τα παιδιά λοιπόν. Αν αγαπάμε τα παιδιά, χρωστάμε να γίνουμε Άγιοι. Χρωστάμε να γίνουμε Άγιοι αν αληθινά θέλουμε να σωθούν και μπορούμε όλοι να επιμεληθούμε τον αγιασμό μας, γιατί η αγιότητα δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με την κοινωνική μας θέση, ούτε με τα γράμματα που ξέρουμε, ούτε με τα χρήματα που έχουμε, ούτε με τα χαρίσματά μας, ούτε με την αρτιμέλειά μας. Δεν κάνει αδικίες ο Θεός. Μέσα στα δομικά υλικά όλων μας υπάρχει η δυνατότητα του αγιασμού. Αυτές είναι οι προδιαγραφές μας, έτσι μας έπλασε ο Δημιουργός, αυτό είναι το Άγιο θέλημά Του, να γίνουμε Άγιοι. Έτσι σώζονται τα παιδιά, όταν τα λόγια του Χριστού πιάνουν τόπο επάνω μας. Αυτό σημαίνει Άγιος, όταν μας βλέπουν να νηστεύουμε και η νηστεία να μας κάνει όλο και πιο ανεξίκακους, πιο σπλαχνικούς. Όταν μας βλέπουν να προσευχόμαστε και η προσευχή να μεταφράζεται σε έλεος. Όταν κοινωνάμε και μεταβάλλονται τα σπλάχνα μας σε σπλάχνα ικτυρμών για όλο τον κόσμο. Έτσι σώζονται τα παιδιά. Όταν μας βλέπουν να αλλάζουμε, να μετανοούμε, να παίρνουμε την ευθύνη επάνω μας, να νιώθουμε πως και για τις αμαρτίες τους εμείς φταίμε. Σαν τον Άγιο Νεκτάριο που τιμωρούσε τον εαυτό του όταν αμάρταναν οι μαθητές του. Έτσι σώζονται τα παιδιά. Όταν ξεχνάμε τον εαυτό μας. Όταν μας συκοφαντούν και δεν ανταποδίδουμε. Όταν μας αδικούν και δεν αδικούμε. Όταν αδικούν τα παιδιά μας και δεν καταριόμαστε. Όταν μας καταριούνται και ευλογούμε. Όταν δεν χαλάμε τις καρδιές μας για ένα στρέμμα γης. Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Έτσι σώζονται τα παιδιά όταν μοιραζόμαστε το ψωμί μας, το σπίτι μας, τα έσοδά μας με αυτούς που δεν έχουν. Έλεγε μια μάνα που ασταμάτητα αγαθοεργεί. Το πήρα από τη μάνα μου. Ήμασταν 7 παιδιά, καθόμασταν να φάμε και μόνο η μάνα μας δεν είχε πιάτο μπροστά της. Όταν τελειώναμε όλοι, με ένα κομμάτι ψωμί σκούπιζε τα πιάτα μας και έτρωγε. Δεν τη θυμάμαι ποτέ να είχε πιάτο μπροστά της. Το δικό της πιάτο το έδινε πάντα στους φτωχούς. Έτσι σώζονται τα παιδιά. Όταν μας βλέπουν να χαιρόμαστε, να πιστεύουμε, να μην τα χάνουμε, να μην απερπιζόμαστε, να πατάμε σε βράχο, να έχουμε την ελπίδα μας όλοι στην αγαθή πρόνοια του Θεού, του ζώντος Θεού, του ελεούντος Θεού που ασταμάτητα ελεεί τον κόσμο.
Υπάρχει μια πίστη κληρονομική που περνάει από το δάσκαλο στο μαθητή, από τον πατέρα στο γιο, από τη μάνα στο παιδί, από τη γιαγιά στα εγγόνια. Η βεβαία πίστη στη βεβαία αγάπη του Θεού, στην αγάπη του Θεού που δεν τελειώνει. Υπάρχει μια πίστη κληρονομική. Η βεβαία πίστη ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ είναι και δικός μας Θεός. Είναι και δικός μας πατέρας, και χθες και σήμερα και αύριο. Υπάρχει μια πίστη κληρονομική. Η βεβαία πίστη ότι ο Θεός δεν είναι σαν και μας. Είναι απείρος πράος και ελεήμων και ταπεινός. Όλα τα λάθη μας και όλες οι αμαρτίες μας είναι σαν σταγόνα μπροστά στο πέλαγος της αγάπης του Θεού. Ακόμα και όταν αμαρτάνουμε, λέει η Εκκλησία, ας επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Είναι σαν να του πετάμε ένα σκηνί για να μας σώσει. Αυτή την πίστη πρέπει να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Αυτά είναι τα πλούτη μας, οι μετοχές μας, οι σημαντικές καταθέσεις μας, η ανυπολόγηση της αξίας περιουσία μας. Η βεβαία πίστη ότι η αγάπη του Θεού είναι χωρίς τέλος, πέλαγος χωρίς όρια και χωρίς πυθμένα. Ας βιαστούμε. Ας βιαστούμε να τα πρικοδοτήσουμε. Η λογική λέει πέρασε ο καιρός, η λογική λέει πρόλαβε ο κόσμος και τα λέρωσε, τα τραυμάτισε, τα άφαγε. Είναι αργά. Είναι πιο αργά από ό,τι νομίζουμε. Η πίστη λέει για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Η πίστη λέει για το Θεό δεν είναι ποτέ αργά. Του Θεού οι χρυσές ευκαιρίες δεν τελειώνουν ποτέ. Όποιος θέλει, όποτε θέλει μπορεί να γίνει Άγιος. Γίνετε Άγιοι, λέει και κλαίει ο γέροντας Πορφύριος. Αν γίνετε Άγιοι, θα σώσετε τα παιδιά σας. Ιδού η μήτυρ σου, κάτω από το σταυρό του Υιού σου, θεμελιώθηκε για πάντα η ισχυρότατη σχέση ανάμεσα σε σένα και σε μας, υπεραγία Θεοτόκε. Η άρρηκτη σχέση μάνας και παιδιού θεμελιώθηκε για πάντα,
την ώρα που ο επιξύλου κρεμάμενος Χριστός απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας, τον Ιωάννη, «Ιδού η μήτρη σου». Από εκείνη την ώρα έγινε η μάνα όλου του κόσμου. Ζεις ανάμεσά μας. Περπατάς στους δρόμους μας. Μπαίνεις στα σπίτια μας. Γνωρίζεις τους πόνους μας. Μπορείς και βλέπεις πίσω από το πρόσωπό μας, στις ψυχής μας το βάθος. Παίρνεις τους στεναγμούς μας και τους πηγαίνεις στον Υιό σου. Και ανοίγει για μας αυτή η τηλεφωνική γραμμή. Εμείς εσένα και εσύ στο Χριστό. Και ο Χριστός επεμβαίνει για χάρη σου και τη ζωή στα πικρά νάματα τα μεταποιεί σε ιάματα. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που η ρομφαία του πόνου σκίζει τα σπλάχνα μας. Νιώθουμε μόνοι. Όμως δεν είμαστε. Εσύ είσαι εδώ. Στέκεσαι δίπλα μας γιατί είσαι μάνα και οι μάνες δεν φεύγουν. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που όλες οι πόρτες κλείνουν και σβήνουν όλα τα φώτα. Όμως εσύ είσαι εδώ. Το δικό σου φως δεν χαμηλώνει και η δική σου πόρτα δεν κλείνει ποτέ, γιατί είσαι μάνα και οι μάνες δεν κοιμούνται. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που οι πάντες υπογράφουν την καταδίκη μας. Όμως εσύ υποστηρίζεις έως τέλος την ψυχή μας, γιατί είσαι μάνα και χρεώνεσαι όλα τα βάρη μας. Στη ζωή αυτή όλα οδεύουν στη φθορά και καταλήγουν στο θάνατο. Όμως εσύ ποτέ δεν το πίστεψες, γιατί είσαι μάνα, η μάνα του Αναστάντος Χριστού, και προσδοκάς και τη δική μας Ανάσταση. Παναγία μου με το μάλαγμα, Παναγία μου με το έλεος, με τους καταδέσμους, εσφαγμένη μου, Παναγία της υπομονής. Παναγία μου με τα χρυσά καντήλια σου, με τα χρυσά μαντήλια σου, με τα χρυσά μαφόρια σου, χρύσωσε τους λόγους μας, ώστε να μην καλύψει η φτώχεια την αγάπη. Ο καιρός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γράφει η Μαρία Μουρζά, για να μεταθέσω τα βουνά που μου κλείνουν το δρόμο, παρά μόνο η συνέστηση ότι είναι και δική μου ευθύνη το αδιέξοδο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να εξουδετερώσω τους ογκόληθους που κατευθύνονται πάνω μου, παρά μόνο η συνέστηση ότι φταίω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσω την επερχόμενη συμφορά, παρά μόνον η βαθιά συνέστηση ότι ημάρτηκα το Κυρίο μου και ότι δίκαια πάσχω. Το να πιστεύω ότι ανέβηκα στο Σταυρό και δεν με ανέβασαν άλλοι. Το να αναλαμβάνω την αιτία της συμφοράς μου, το να ομολογώ την αμαρτία μου, έχει μέσα του δυνατή την ελπίδα της θεραπείας μου. Όπως έγινε με το ληστή, τον σταυρωμένο στα δεξιά του Χριστού. Το να παραβλέπω όμως τη δική μου ευθύνη, το να υποστηρίζω με αλαζονία τον εαυτό μου και να τα βάζω μόνο με σένα δεν με αφήνει να σωθώ. Μου φράζει το δρόμο της σωτηρίας, όπως έγινε με το ληστή, τον σταυρωμένο στα αριστερά του Χριστού. Δες, τα ίδια αμαρτήματα διαπράττουν και οι δύο. Όμως, με διαφορετικό ήθος τα διαχειρίζονται. Ο ένας ταπεινώνεται, αναγνωρίζει και ομολογεί την ενοχή του, και εξαιτίας αυτού καθαρίζει η όρασή του. Αρχίζει και βλέπει αυτά που δεν έβλεπε μέχρι εκείνη την ώρα, το αληθινό πρόσωπο του Χριστού. Τον αναγνωρίζει ως Θεό, ως Βασιλιά, και ζητάει να τον αξιώσει της Βασιλείας του. Ο άλλος δεν ταπεινώνεται. Εμένει στην αμετανοησία του. Εμπέζει με αλαζονία τον Χριστό και γι' αυτό σκοτίζεται,
η αλαζονία του καταργεί την όραση και τον οδηγεί στην απώλεια, γιατί η αλαζονία δεν είναι στοιχείο της φύσης μας. Στοιχείο της φύσης μας είναι η μετάνοια, η αναγνώριση του λάθους, όπως έγινε με τον Δαβίδ, η εκζήτηση του ελέους, όπως έγινε με τον Τελώνη, η ανάγκη να συγχωρεθώ, όπως έγινε με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η ανάγκη να αποκαταστήσω ό,τι χάλασα, όπως έγινε με τον Ζακχαίο, η ανάγκη να ξαναγυρίσω στο σπίτι μου, να ξαναγαπήσω και να ξανααγαπηθώ, όπως έγινε με τον Άσωτο, όπως γίνεται με τόσους αμαρτωλούς που καθημερινά γεμίζουν τον Παράδεισο. Δεν υπάρχουν όπλα μεγαλύτερης ισχύως από τα δάκρυα αυτών που μετανοούν. Δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος για να αποτραπούν τα αναπότρεπτα από το ταπεινό φρόνημα αυτών που μετανοούν. Δεν υπάρχει προσευχή μεγαλύτερης εμβέλειας από τη θρηνητική προσευχή αυτών που μετανοούν. Η παράδοση της Εκκλησίας λέει πως όταν κάποτε κυδεύανε το μονάκριβο παιδί μιας χείρας μάνας, έτυχε να περνάει από εκεί μια ονομαστή για την αμαρτία της γυναίκα, που μπροστά στο οδυνηρό θέαμα δεν άντεξε και σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό, έβγαλε απελπισμένη κραυγή. Όχι για μένα που είμαι βουτυγμένη σε βούρκο, όχι για μένα που ασύστολα αμαρτάνω, αλλά για αυτή τη μάνα που σπαράζει, για αυτή τη μάνα που διπλώθηκε στα δυο, Χριστέ μου κάνε έλεος και φέρε πίσω το παιδί της. Και το νεκρό παιδί αναστήθηκε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τον άνθρωπο που αναγνωρίζει την αμαρτία του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τον άνθρωπο που εκθέτει την αμαρτία του για να εκθέσει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τον άνθρωπο που νιώθει ανάξιος να προσευχηθεί και όμως προσεύχεται. Που νιώθει ανάξιος να εισακουστεί και γι' αυτό εισακούεται. Που νιώθει ανάξιος να βρει έλεος και γι' αυτό βρίσκει. Ο Χριστός είναι σκυμμένος πάνω του. Είναι σκυμμένος πάνω από αυτόν που μετάνιωσε και μετανιωμένος κλαίει. Όπως έγινε με τον Πέτρο. Σε αυτόν μόνο έστειλε προσωπικό μήνυμα αμέσως μετά την Ανάστασή του. Είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Σε αυτόν μόνο που έκλαιγε πικρά. Όπως έγινε με την αμαρτωλή την καταδικασμένη σε θάνατο. Δεν σήκωσε καθόλου τα μάτια του πάνω της. Αυτός που της χάρισε τη ζωή και την άφεση. Αυτός που είχε κάθε δικαίωμα να την ελέγξει. Κοιτούσε κάτω και χάραζε σημάδια στην άμμο. Ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Δεν τροπιάζει τον άνθρωπο ο Χριστός. Δεν τρομάζει τον άνθρωπο η αρχοντική αγάπη του Χριστού. Που δεν νοιάζεται για την αμαρτία μας, αλλά για τη μετάνοιά μας. Η πατρική αγάπη του Χριστού που ξέρει ότι θα γλιτώσουμε από τα βάσανά μας, μόλις παραδεχτούμε ότι και εμείς συμβάλαμε στον ερχομό τους. Όπως έγινε με τους τρεις παιδες. Μπήκαν στο καμίνι αναγνωρίζοντας ότι φταίνε και ότι δίκαια πάσχουν. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν και παρέδοκας ημάς ισχύρας εχθρών ανώμων και βασιλεία δίκο και εσμικρύνθημεν δέσποτα παραπάντα τα έθνη και εσμέν ταπεινή εν πάση τη γη σήμερον διά τας αμαρτίας ημών. Η συνίσθηση της αμαρτωλότητάς μου ακυρώνει τις ιδιότητες της φωτιάς. Η αλαζονία μου τις εντείνει. Αυτοί που ήταν γύρω από το καμίνι κάηκαν. Διεχή του η φλόξε πάνω της καμίνου και ενεπήρησε νους έβρεν περί την κάμινον. Αυτοί που ήταν μέσα στο καμίνι σώθηκαν. Ούτε κυρίευσε το πυρ του σώματος αυτών. Ούτε η φωτιά άγγιξε τα σώματά τους. Ούτε η μυρωδιά του καπνού άγγιξε τα ρούχα τους. Και ως μη πυρός ούκ είναι ναυτής. Πίστεψέ με εσύ που αδυνατείς να πιστέψεις σε ό,τι αντιστέκεται στη λογική σου. Έρχεται ένας καιρός που η φωτιά σε δροσίζει αντί να σε καίει. Πίστεψέ με, υπάρχει τρόπος να ανατρέψουμε τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από το καμίνι, να μετακινήσουμε τα βουνά, να κρυσταλώσουμε τις θάλασσες και να περπατήσουμε πάνω σε αυτές. Η Αγία Ταπείνωση. Έφτεξα. Η Αγία Συναίσθηση. Δίκαια Πάσχο. Η Αγία Μετάνοια. Επιθυμώ να επανορθώσω. Η Εκζήτηση του Ελέους. Εγώ ως άνθρωπος αμάρτησα. Εσύ ως Θεός ελέησέ με.
ως φιλόστρογος πατέρας και ως ελεήμων βασιλιάς. Πίστεψέ με, η έκβαση και η έκταση μιας συμφοράς εξαρτάται από τον τρόπο που θα τη διαχειριστούμε. Η σωτηρία μας ή η απώλειά μας δεν εξαρτάται από το πόσο αμαρτήσαμε, αλλά από το αν μετανοήσαμε. Όλα τα προβλήματα λύνονται μόλις αναλάβει ο καθένας μας το μερίδιο της ευθύνης του. Όλες οι αιτίες του χωρισμού μας, πίστεψέ με, ακυρώνονται μόλις ο καθένας μας δει πόσο έφταξε. Όλα τα μίση διαλύονται και όλα τα βάσανα τελειώνουν μόλις ταπεινωθούμε. Μόλις παραδεχτούμε ότι σφάλαμε, ότι αμαρτήσαμε, ότι αμάρτησα ενώπιον σου και ενώπιον αυτού που μας αγάπησε έως θανάτου. Με τη μετάνοια θεραπεύεται ο άνθρωπος. Με τη μετάνοια λυτρώνεται ο άνθρωπος. Με τη μετάνοια βιώνει την αγάπη του Θεού και αποκτά πείρα της παρουσίας του. Την ώρα που είναι μέσα στη φωτιά, την ώρα που οι φλόγες τον τυλίγουν, διαπιστώνει πως δεν είναι μόνος. Διαπιστώνει πως υπάρχει κι άλλος δίπλα του. Όπως έγινε με τους τρεις παιδες. Ουχή άνδρας τρεις ευάλωμεν. Βάλαμε τρεις στο καμίνι και βλέπουμε τέσσερις. Ιδού ορο άνδρας τέσσερας εν μέσω του πυρός. Και η όραση του τετάρτου ομοία Υιό Θεού. Ο Υιός του Θεού. Ο Πατρικότατος Χριστός είναι δίπλα μας. Μας αναζητά στις περιοχές των μετανοούντων. Αν εγώ δεν είμαι εκεί, πού να με βρει. Ο Πατρικότατος Χριστός είναι εδώ. Στα καμίνια μας. Στα σκοτάδια μας. Στις φυλακές μας. Στα αδιέξοδά μας. Στη ζωή και στο θάνατο. Αν δεν τον βλέπουμε, είναι γιατί δεν μετανοούμε. Πίστεψέ με, η όρασή μας, η ακοή μας, η δυνατότητά μας να οσμιζόμαστε το Χριστό εξαρτάται από τη μετάνοιά μας. Είναι ανάλογα τα μεγέθη. Όσο μετανοώ, τόσο βλέπω. Όσο μετανοώ, τόσο ομολογώ την αμαρτία μου. Και όσο την ομολογώ, τόσο την καταργώ. Μου την καταργεί ο Χριστός. Η αμαρτία μας χωρίζει. Μας κάνει κομμάτια. Η μετάνοια μας ενώνει. Μας κάνει ένα. Εμένα με σένα και όλους με το Χριστό. Μετανοείς και βρίσκω έλεος. Μετανοώ και βρίσκεις έλεος. Πίστεψέ με, αν μπορώ να κάνω κάτι για σένα, αν μπορώ να κάνω κάτι για μένα, ενώπιον του Θεού, είναι να μετανοήσω. Thank you.
Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πυραγή Εκκλησία, τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 640. Μαρία Μουρζά, Αντίδωρο, το βιβλίο που διαβάζουμε από τις εκδόσεις Άθος. Η πνευματική ζωή έχει απαιτήσεις, έχει προϋποθέσεις, αλλά έχει και πολλές χαρές. Μπορεί στο μυαλό μας να φαντάζει χριστιανική ζωή και όλες αυτές οι απαιτήσεις για τις οποίες διαβάζουμε πολύ συχνά, πολύ δύσκολη, αλλά ακριβώς εκεί στη δυσκολία έρχεται και η χαρά και η δυσκολία μετατρέπεται σε ευκολία, γιατί όπως λέει και ένα βιβλίο των πρώτων χριστιανικών χρόνων, το να υπηρετείς τον Θεό είναι σαν να βασιλεύεις. Η υπηρεσία φαντάζει δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ο Θεός σε κάνει βασιλιά. Ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει να αναλάβει αυτή την υποχρέωση της υπηρεσίας, του φαίνεται βαριά υπόθεση, αλλά δεν γνωρίζει, γιατί δεν διακινδυνεύει να μπει μέσα σε αυτή την υπηρεσία του Θεού, ότι ταυτόχρονα ο Θεός είναι που σηκώνει όλο το βάρος, αρκεί ο άνθρωπος να πιστεύει σε Αυτόν και να θελήσει να του παράσχει όλο το βάρος του Θεού, έτσι ώστε να μην είναι και να μην αισθάνεται καθόλου μόνος του, που στην πραγματικότητα δεν είναι μόνος του ο άνθρωπος. Λάβεται φως. Όποιος τον Θεό αναζητάει, όποιος τον Θεό αγαπάει, όποιος τον εμπιστεύεται, όποιος τον Θεό επιποθεί, ας έρθει να λάβει φως. Από το φως που δεν καίει, από το αβασίλευτο φως που δεν διεί, από το Άγιο φως που από το χώμα ανέτειλε, που από τον Πανάγιο τάφο χαρίζεται. Τι συνέβη, αδελφοί? Χθες στη σκιά και στο θάνατο ζούσαμε. Χθες ο Άδης ήταν το σπίτι μας. Χθες οδεύαμε όλοι προς τη φθορά. Και σήμερα τι άλλαξε? Ποιος τα σπασμένα κομμάτια μας ένωσε? Ποιος τη ζωή από το μηδέν ξανά δημιούργησε? Ποιος το θάνατό μας κατήργησε? Και ποιος τα δάκρυά μας εξάλειψε? Χθες απεγνωσμένα θρηνούσαμε. Πώς να σε κυδεύσω, φως που έμοιαζες άδυτο? Πώς να σε κυδεύσω, ζωή που σε πίστεψα αθάνατη? Πώς να σε κυδεύσω, βασιλιά μου Θεέ, που αβασίλευτος έμοιαζες? Πώς έφυγες, πώς έδισες, φωνάζαμε χθες. Πώς να ζήσουμε, πώς θες να ζήσω τώρα εγώ, σώμα χωρίς κεφάλι? Πάρ' τη ζωή που μου δώσες και αφάνισέ με πάλι. Χθες απεγνωσμένα ρωτούσαμε, ποιος μπορεί να σε ξυπνήσει, λιοντάρι που κοιμήθηκες? Ποιος μπορεί να σε φωτίσει, ήλιε που σκοτίνιασες? Ποιος μπορεί να σε φέρει πίσω, ελπίδα που έσβησες? Και σήμερα, τι συνέβη, αδελφοί? Ποιος τη ζωή, η γιορτή έκανε? Ποιος μας καλεί να ελπίσουμε? Ποιος ιατρεύει το παν? Πώς, ποιος σήμερα τα σκοτάδια διέλυσε? Πώς, ποιος σήμερα ξύπνησε τη ζωή από τους τάφους? Γιατί σήμερα πανηγυρίζει όλη η κτήση? Ότι ανέστη Χριστός, ανέστη Χριστός δηλαδή ανέστη το παν, ανέστη το σύμπαν, ανέστη ο άνθρωπος, ανέστη Χριστός δηλαδή εσύ, δηλαδή εγώ, δηλαδή όλοι αυτοί για τους οποίους θρηνούμε, δηλαδή άπαντες. Και εσύ ο εγκρατής και εγώ ο ράθυμος. Και εσύ που νίστεψες και εγώ που δεν νίστεψα. Και εσύ ο πλούσιος και εγώ ο πάμπτωχος.
και εσύ ο εργασάμενος από τις πρώτες ώρες και εγώ που μόλις έφτασα την ενδεκάτη. Όλοι κοιμηθήκαμε με κατασκότεινα πρόσωπα και ξυπνήσαμε ολόφωτοι. Ανέστη Χριστός, δηλαδή και εσύ ο πρώτος και εγώ ο τελευταίος. Ό,τι συνέβη σε εκείνον συμβαίνει και σε μας. Ό,τι αφορά εκείνον αφορά και μας. Ό,τι δοξάζει εκείνον δοξάζει και μας. Έκτοτε, η Ανάσταση του Χριστού διαποτίζει όλο το είναι μας. Περνάει εκεί που δεν βλέπουμε, στα έγκατα της ύπαρξής μας, και τα φωτίζει και τα γλυκαίνει. Περνάει στην καθημερινή μας ζωή και νοηματοδοτεί τα πάντα αλλιώτικα. Ο πόνος, η μοναξιά, η εγκατάλειψη, τα δάκρυά μας, τα δράματά μας, τα κοιμητήριά μας, όλα όσα μας θλίβουν, έκτοτε δεν είναι τέρμα. Είναι δρόμοι. Οδοί ζωής που οδηγούν στο τέρμα, δηλαδή στη ζωή. Τώρα η βασιλεία μας δεν έχει τέλος, αφού και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Τώρα καμιά ταφόπετρα δεν μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, αφού καμιά ταφόπετρα δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Χριστό. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια αυτά. Μας βεβαιώνουν οι άγγελοι όταν ρωτούν «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Γιατί ψάχνετε αυτόν που ζει μαζί με αυτούς που έχουν πεθάνει?» Μας βεβαιώνουν οι άγγελοι όταν παρήγορα μας αποκαλύπτουν «Ουκέ στην όδε, αλλά γίγερτε, δεν είναι εδώ. Το μνημείο είναι κενό. Ακούς, δεν είναι εδώ ο Χριστός. Και αφού δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ούτε αυτοί που μας έφυγαν. Δεν είναι εδώ αυτός που ψάχνω και θρηνώ. Δεν είναι εδώ αυτός που ψάχνεις και θρηνείς. Ακούς, άδικα μου σκεύουμε τη γη με δάκρυα. Ουκέ στην όδε, αλλά γίγερτε, καθώς είπε. Ο Χριστός πολλές φορές στην επίγεια ζωή του στήριξε αυτούς που απαρηγόρητα πενθούσαν. «Πορεύω, ο Υιός σου ζει», είπε στον άνθρωπο της βασιλικής αυλής. «Αναστήσετε ο αδελφός σου. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε», είπε στη Μάρθα. «Μη κλαίε», είπε στη Χείρα, μάνα της Ναΐν. «Ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει το κοράσιον», είπε στον Ιάιρο. «Φαρσίτε, τριήμερος γάρε γύρω με, εις αγαλία συν πιστών και η ζωήν την αιώνιον». Όμως κανείς δεν άκουγε. Και αν άκουγε, κανείς δεν κατανοούσε. Κανείς παρά μόνον η Παναγία. Γι' αυτό εκείνη δεν τρέχει στον τάφο του όπως οι μαθήτριες, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Εκείνη ξέρει πως ο τάφος είναι άδειος. Ξέρει πως ο Χριστός με την Ανάστασή του ακύρωσε όλους τους τάφους. Ξέρει πως ανέστη ο Υιός της και νεκρός ουδής επιμνήματι. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια αυτά, αβάσιμα και πρόχειρα. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει πως κύβει στοργικά και εμφυσά ζωή στα οστά τα ξηρά και γεγυμνωμένα. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει, απευθυνόμενος στους και κοιμημένους. Ακούστε με τα οστά τα στεγνωμένα. Ακούστε με, ιδού εγώ θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας βγάλω από εκεί και θα εμφυσίσω σε εσάς πνοή ζωής και θα σας δώσω ξανά νεύρα και δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε εσάς και για πάντα θα ζείτε. Η απέραντη αγάπη του Θεού που μετά τη ζωή χαρίζει πάλι ζωή, ωραιότερη και τελειότερη από την πρώτη και αιωνία. Χαρίζει και πάλι σώματα, ωραιότερα και τελειότερα και αιώνια. Σώματα τα αυτά αλαούκαυτα που δεν θα πεινούν, που δεν θα πονούν και που δεν θα γερνάνε. Σώματα ίδια με του Χριστού που θα διέρχονται και κλεισμένων των θυρών. Η απέραντη αγάπη του Θεού που δεν μας έκανε δούλους αλλά ελεύθερους, που δεν μας έκανε θνητούς αλλά αθάνατους, που μας έδωσε τη δυνατότητα να μην αφήνουμε πίσω μας ωστά ξηρά νεκρή ύλη αλλά άγια λείψανα,
ή αματικά και μυρόβλητα. Ανέστη Χριστός, φωνάζουν οι κάρες των Αγίων που αγρυπνούν για τον κόσμο. Ανέστη Χριστός, φωνάζουν τα τίμια μέλη τους που θαυματουργούν και πριν και μετά το θάνατό τους. Ανέστη Χριστός, φωνάζουν ακόμη και τα προσωπικά τους αντικείμενα, που συχνά ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η θεραπεύουσα δύναμη από ψυχής εις σώματα και από σωμάτων εις ημάτια και από ηματίων εις υποδήματα και από υποδημάτων εις σκιάς εκτρέχει. Προσπέσομεν της λειψάνης. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες. Ας αγκαλιάσουμε τους Αγίους. Ας μπούμε στη σκιά τους όπως έμπαιναν οι ασθενείς στη θεραπεύουσα σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Είναι τεκμήρια της Ανάστασης οι Άγιοι. Στα σώματά τους, λέει ο Μέγας Βασίλειος, παρεδρεύει η χάρη. Είναι καμπάνες οι Άγιοι, τάλαντα, σήμαντρα που ηχούν, που μελωδούν αναστάσιμα. Θάνατος ουκ έστε έτη, δεν υπάρχει πια. Ο τρόπος που έζησαν, ο τρόπος που πέθαναν, ο τρόπος που έρχονται, όταν τους επικαλούμαστε, φέρνει σε μας το πιο παρήγορο μήνυμα που έλαβε ο κόσμος. Χριστός Ανέστη. Και για πανταχού Ορθόδοξοι, Ρώσοι, Σέρβοι, Έλληνες, Ρουμάνοι, κρυπτοχριστιανοί σκορπισμένοι σε όλη τη γη απαντούν. Αληθώς Ανέστη. Και υψώνουν τις λαμπάδες τους να πάρουν Άγιο Φως. Πανάγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο που κάθε χρόνο στους Ορθοδόξους χαρίζεται. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι των Ορθοδόξων η βασιλική γιορτή, γι' αυτό οι Ορθοδόξοι συνεορτάζουν, λαμπροφορούν, ελπίζουν, χαίρονται των αθανάτων τη χαρά που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, όπως χαίρονταν οι μάρτυρες οδηγούμενοι στο μαρτύριο, σαν αθάνατοι, με τη βαθιά πεποίθηση ότι πήγαιναν για να ζήσουν και όχι για να πεθάνουν. Αυτό ζήτησε να γράψουν πάνω στο μνήμα του, όταν πεθάνω να έρχεστε στον τάφο μου και όσο συχνότερα τόσο καλύτερα. Να μου μιλάτε όπως όταν ήμουν ζωντανός και θα σας ακούω. Να αδειάζετε όλη την πίκρα σας πάνω μου και θα την παίρνω. Γιατί ζω και θα ζω παντοτινά. Γέροντα, τι θα κάνουμε όταν πεθάνεις? Και ο γέροντας Πορφύριος απαντούσε. Εγώ εδώ θα είμαι πάλι και θα σας ακούω τότε πιο καλά από τώρα. Όμως εσείς θα με φωνάζετε? «Σας συμφέρει να φύγω», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. «Τώρα παρακαλάω και εγώ όπως παρακαλάτε κι εσείς. Πάσχω για να εισακουστώ. Μπορεί να είναι λαμπρή, διακινήσιμος, όλος ο κόσμος να τρώει και εγώ να κάνω ενάτες. Όμως τότε απλά θα μιλάω. Θα μεταφέρω ό,τι μου λέτε και θα γιατρεύονται οι πόνοι σας». Σήμερα, 20 χρόνια μετά την κοίμησή τους, 200 χρόνια μετά, αιώνες μετά, μπορεί να πει κανείς ότι είναι νεκρός ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Σεραφείμ, ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Παρασκευή, οι χιλιάδες Άγιοι που ζουν και θα ζουν παντοτινά? Μπορεί να πει κανείς ότι είναι νεκρή η Αγία Μαρίνα, που αυτοσυστήθηκε στους γιατρούς, Μαρίνα Φρομάνδρος, και συμμετείχε στο χειρουργείο του μικρού Ανδρέα στην Αμερική? Μπορεί να πει κανείς ότι είναι νεκρός ο Άγιος Νεκτάριος που όταν οι Ρουμάνοι έψαξαν να βρουν ποιος ήταν ο ιερέας που έμεινε για μια εβδομάδα στο χωριό τους, βάπτισε όλα τα αβάπτιστα και αθόρυβα εξαφανίστηκε, ήταν έκπληκτη να υπογράφει στο βιβλίο της Εκκλησίας ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Μπορεί να πει κανείς πως πέθανε ο Ασημένιος Καβαλάρης ο Αηγιώργης που Έλληνες και Τούρκοι στέκονταν ακίνητοι για να περάσει. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι νεκρή η Παναγία? Μπορεί να πει κανείς ότι πέθανε αυτή που οι Τουρκάλες την αποκαλούν Μαριέ Μανά, Μαρία Μάνα? Ο άδειος τάφος της, τα θαύματά της, οι εικόνες της που μυροβλίζουν, τα εικονοστάσια της που ευωδιάζουν, οι πολύτιμοι λίθοι που την κοσμούν, όλα μαρτυρούν πως υπάρχει Ανάσταση. Όλα βοούν,
αληθώς ανέστη ο Χριστός. Τώρα από παντού ετχέεται έλεος, από παντού ανατελεί συγνώμη, γιατί Ανάσταση και συγνώμη πάνε μαζί. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται να πιστεύω στην Ανάσταση και να μην σου συγχωρώ τα πάντα. Δεν γίνεται να πιστεύεις στην Ανάσταση και να μην μου συγχωρείς τα πάντα. Αυτός που δεν συγχωρεί δεν αγαπάει. Και αυτός που δεν αγαπάει δεν ανήκει στους ζώντες, είναι ήδη νεκρός. Έχει ήδη πεθάνει τον αμετάκλητο θάνατο, τον χωρίς λυτρωμό. Και δεν ευθύνεται η φύση μας γι' αυτό, γιατί η φύση μας είναι αθάνατη. Ευθύνεται όμως η θέλησή μας, η επιλογή μας να χωριστούμε από τον αδελφό, δηλαδή να χωριστούμε από το Θεό. Αδελφοί μου, όταν λέμε αληθώς ανέστη, επιλέγουμε τρόπο ζωής. Επιλέγουμε να μην κατεβούμε από το σταυρό, ακόμη και αν μπορούμε να το κάνουμε. Επιλέγουμε να συγχωρήσουμε αυτούς που μας ενέπεξαν, αυτούς που αντί για νερό μας έδωσαν όξος. Επιλέγουμε να προσευχηθούμε εκ βαθέων για αυτούς που μας έθλιψαν έως θανάτου. Αδελφέ μου, όταν λέμε αληθώς ανέστη, επιλέγουμε το Χριστό. Να συνταφούμε και να συνδοξαστούμε μαζί Του. Να αφήσουμε πίσω μας, αντί άλλης περιουσίας, Άγια Λείψανα, και να γραφεί το όνομά μας για πάντα στα δίπτυχα των ζώντων. Αδελφοί μου, όταν λέμε αληθώς ανέστη, επιλέγουμε το Χριστό. Να συνταφούμε και να συνδοξαστούμε μαζί Του. Να αφήσουμε πίσω μας, αντί άλλης περιουσίας, Άγια Λείψανα, και να γραφεί το όνομά μας για πάντα στα δίπτυχα των ζώντων. Ο Χριστός αναστήθηκε, η των απάντων ζωή, η τάφη καινή, τα σύμπαντα γεμάτα Θεό, του ελέους του πλήρης η γη. Τώρα χιλιάδες σήμαντρα, χιλιάδες τάλαντα, χιλιάδες στόματα, χιλιάδες πουλιά, χιλιάδες αναμένες λαμπάδες, βοούν την πιο παρήγορη αλήθεια. Ο Θεός αγάπη εστί, και η αγάπη δεν δύναται να μην συγχωρήσει. Η αγάπη δεν δύναται να μην αναστηθεί. Ανέστη Χριστός, χιλιάδες άνθρωποι, ζώντες και κοιμημένοι, άγιοι και αμαρτωλοί, αδικούντες και αδικημένοι, πενθούντες, μετανοούντες, ελεημένοι, ακούς, κλαίνε από χαρά. Η αγάπη δεν μπορεί, δεν δύναται να μην μας αναστήσει. Ακούσατε τα οστά τα ξηρά, ακούσατε, τα δε λέγει Κύριος τη σωστή τούτης, ιδού εγώ ανοίξω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων και φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ' ημάς νεύρα και ανάξω εφ' ημάς σάρκας και εκτενώ εφ' ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εφ' ημάς και ζήσεστε. Κύριε Ιησού, σωτήρα ομολογούμεν τον Βασιλέα Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Άρτον της ζωής, την Άμπελον την αληθινήν, το Ίδωρ το ζών, το Φως, την Οδόν, την Ζωήν και την Ανάστασιν. Σωτήρα αναμένομεν τον Βασιλέα Χριστόν, τον Αστέρα των Λαμπρών, τον Πρωινών, τον Πρώτον και τον Έσχατον, τον Έχοντα τας κλείς του θανάτου και του άδου, που η κεφαλή ως χιόν και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών και η όψης αυτού ως ο ήλιος. Σωτήρα προσκυνούμεν τον Βασιλέα Χριστόν, τον πλάσαντα τα σύμπαντα, τον αγιάζοντα τα ύδατα, τον μεταποιούντα των άρτων και των ίνων, τον σπλαχνιζόμενον τους όχλους, τον ιόμενον πάντα στους κακώς έχοντας. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ιησούς Χριστός, ως σκεπάσει ημάς και φυλάξει ημάς και ελεήσει ημάς.
Και νυν, ούτω λέγει ο Κύριος, ο Θεός ημών, μη φοβού, εμός, εισί. Εάν διαβαίνεις δίδατος, μετά σου ημί και ποταμίου συγκλήσους είσαι. Και εάν διέλθεις διαπυρός, ουμί κατακαείς. Και νυν ούτω λέγει Κύριος, εγώ εμπροσθέν σου πορεύσομαι και σχιστήσετε πέτρα και ρυήσετε είδωρ και πείετε ο λαός μου ότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, ήλιος και σελήνη, δρόσος και νυφετή, αστραπέ και νεφέλε, πνεύματα και ψυχέ δικαίων, ευλογείτε τον Κύριον, ότι έθηκεν την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ λέγον μη φοβού. Αν είναι ποτάμι αυτό που σου φράζει το δρόμο μη φοβάσαι, εν το ονόματί του θα στεγνώσει. Αν είναι ράβδος θα βλαστήσει, αν είναι έρημος θα ανθίσει σαν κρίνο. Μη φοβάσαι. Αν άφησες οικία ή γονείς ή αδελφούς για χάρη του, αν έδωσες τα χρόνια σου, την περιουσία σου, αν έχασες το δίκιο σου, αν έχασες ό,τι πολύτιμο είχες, ένεκεν της βασιλείας του Θεού μη φοβάσαι, εκατονταπλασίων θα λάβεις. Αν βαρύ και ασήκω το πένθος πενθείς μη φοβάσαι, ούκ είδα δίκαιων εγκαταλελειμμένων. Αν του κόσμου η βοή και ο χλεβασμός σε τρομάζουν, αν νιώθεις μόνος εν μέσω λύκων, θάρση, εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Αν σε γέλασε η αμαρτία και σε έχει στα δίχτυα της, μη φοβάσαι, ούκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Αν πίστευσες τη βασιλεία του Θεού που έρχεται, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Μη φοβού, εγώ ο Θεός σου και κρατήσω τη χειρό σου και ενισχύσω σε. Μακάρι οι τηρούντες τις εντολές του Χριστού. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Μακάρι οι ονειδιζόμενοι ένεκεν του Κυρίου. Μακάρι οι εν Κυρίω ζώντες. Οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες ότι τα έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Σωτήρα αναμένομεν τον Βασιλέα Χριστόν. Ως εξαλείψει πάνω δάκρυον από τον οφθαλμόν ημών. Και θάνατος ούκα στέδι, ούτε πένθος, ούτε πόνος, ούτε νίξ. Και ου χρία λίχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί ημάς. Σωτήρα προσκυνούμεν τον Βασιλέα Χριστόν εν μετανία λέγοντες, ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός, ο υπόν με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Ευχαριστούμεν σοι ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ότι ήλυφα στην δύναμήν σου την μεγάλην και ευασίλευσας. Σωτήρα αναμένομεν τον Βασιλέα Χριστόν, τον καθήμενον εφήπου λευκού, τον έχοντα επί του ηματίου αυτού όνομα γεγραμμένων βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Σωτήρα αναμένομεν, τον μαρτυρούντα έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή από αυτή που σηματοδοτεί και την πορεία των χριστιανών σε αυτήν εδώ τη ζωή, η οποία σφραγίζεται ακριβώς από την αναμονή του ερχόμενου Ιησού, ή πρέπει να σφραγίζεται από αυτή για να έχει νόημα η χριστιανική μας ζωή, φίλοι ακρότες. Εδώ θα τελειώσουμε. Μαρία Μουρζά, Αντίδωρο, από τις εκδόσεις Άφος του βιβλίου, που μας κράτησε λοχιά στις τελευταίες εκπομπές μας. Να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Ποπά που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής σήμερα και τη Δέσποινα Φροχίδου που ήταν στα τηλέφωνα. Φίλοι ακρότες, καλό σας απόγευμα.